191 μαθητές σε 38 ομάδες από 7 γυμνάσια του Δήμου Ρεθύμνου μπήκαν στη γραμμή εκκίνησης και περπάτησαν ή έτρεξαν συνολική απόσταση 2.135 χιλιόμετρων. Τα χιλιόμετρα που μάζεψαν τα αξιοποίησαν στη συνέχεια για καλό σκοπό, αφού τα εξαργύρωσαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους οποίους όμως δεν κράτησαν για τις δικές τους ανάγκες, αλλά ως πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης τους προσέφεραν στους μαθητές ειδικών σχολείων της πόλης του Ρεθύμνου. Η μαθητική αυτή δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο ενός ιδιότυπου μαραθωνίου που έγινε το προηγούμενο διάστημα στην πόλη. Προχωρήσαμε σε μια πρωτότυπη δράση. Ζητήσαμε από τα παιδιά των γυμνασίων, που όλοι ξέρουμε όσοι έχουμε παιδιά, ότι έχουν εγκλωβιστεί στο σπίτι και σιγά σιγά τους έγινε και κακή συνήθεια να κάθονται σε μια οθόνη. Ζητήσαμε λοιπόν από τα παιδιά να βγουν και να τρέξουν, να κάνουν έναν ιδιότυπο μαραθώνιο, το κάθε σχολείο στη γειτονιά του, δηλαδή τα σχολεία ας πούμε που ήταν στο Σταυρωμένο, στη Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου, να τρέξουν εκεί. Τα τρία πρώτα σχολεία που μάζεψαν τα περισσότερα χιλιόμετρα στο μαραθώνιο, με σύνθημα «Περπατώ, τρέχω, μαζεύω χιλιόμετρα για καλό σκοπό», είναι το Μουσικό Γυμνάσιο, το δεύτερο αλλά και το πέμπτο γυμνάσιο στην περιοχή του Σταυρωμένου. Τα παιδιά των σχολείων αυτών, πέρα από τα μετάλλια που τους απονεμήθηκαν, πήραν δώρο και φορητούς υπολογιστές, τους οποίους προσέφεραν στα παιδιά των ειδικών σχολείων. Ο απότερος σκοπός μας ήταν να έχουμε και μια διάδραση μεταξύ των ειδικών σχολείων και των λοιπών σχολείων, τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά, να ξεπεράσουν αυτές τις αγκυλώσεις ότι τα παιδιά στα ειδικά σχολεία είναι κάτι το διαφορετικό, είναι κάτι που είναι δύσκολο να συνυπάρξεις ή να συνεργαστείς. Και νομίζω ότι το πετύχαμε αυτό. Ο μαραθώνιος διοργανώθηκε από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνου σε συνεργασία με τα τμήματα αθλητισμού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού, ενώ δεν αποκλείεται να έχει και συνέχεια. Και αυτό νομίζω ότι αντικατοπτρίζει και το ότι οι γυμναστές και νοιάζονται και θέλανε να κάνουν κάτι, να βγάλουν τα παιδιά από το σπίτι, και θα έλεγα ότι έτσι πως πάνε τα πράγματα, μάλλον θα το επαναλάβουμε, για να ξαναδώσουμε στα παιδιά μια ευκαιρία και ένα κίνητρο και να τρέξουν και να έχουν άμυλα και να προσφέρουν.